Χαίρετε κυρίες και κύριοι, μαζί σας για άλλη μια συζήτηση στο πλαίσιο της σειράς μισή ώρα στην οικονομία. Αυτή τη φορά έχουμε την ιδιαίτερη χαρά να καλωσορίζουμε και να φιλοξενούμε σε αυτή την εκπομπή τον κύριο Νικόλαο Μουσιόπουλο, καθηγητή του Τμήματος Μηχανολόγων του Πολυτεχνείου Θεσσαλονίκης και τακτικού μέλους της Γερμανικής Ακαδημίας Επιστημών. Είχαμε τη χαρά να συζητήσουμε πάνω από ένα χρόνο έχει που ήμασταν ακόμα στα τελειώματα του κορονοϊού, αλλά τη διαρκή συγκίνηση που παράγει αυτό το ερωτηματικό τι γίνεται με την ενεργειακή κρίση πριν καν ξεκινήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία, κύριε Μουσιόπουλε, τα λέγαμε και να που ήρθαν μπροστά μας, αναζητούμε την ευρωπαϊκή ενιαία απάντηση στην, και μέχρι στιγμής υπάρχει δυστοκία στη συμφωνία και στη λήψη κοινών αποφάσεων για την ενεργειακή κρίση. Βρισκόμαστε μπροστά σε ερωτήματα πόσο είναι επιστημονική φαντασία ή πόσο είναι εφικτό να περάσουμε στις βιώσιμες πόλεις, να περάσουμε οριστικά στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, σε ένα καινούριο κόσμο με διαφορετικά υλικά να μας περιβάλλουν πλέον, ή θα γυρίσουμε στις παλιές δοκιμασμένες συνταγές, τις τόσο έτσι επικίνδυνες εντός ή εκτός εισαγωγικών όπως είναι ο λιγνίτης. Αλλά αυτά θα μας τα πείτε καλύτερα εσείς. Σας ευχαριστούμε θερμά που είστε μαζί μας. Εγώ ευχαριστώ για την ευκαιρία που έχω να μιλήσω μαζί σας και ευχαριστώ βεβαίως και την οικονομία. Σίγουρα τα θέματα που αναφέρετε είναι πάρα πολύ σημαντικά και δεν ξέρω από τι θέλετε να ξεκινήσουμε. Θα τον τόνο τον δίνει πάντα ο Αντώνης. Αντώνη, καλησπέρα. Πολύ καλησπέρα. Εγώ θα απευθυνθώ στον Νίκο Μουσιόπουλο με ένα ερώτημα που είναι στην περιφέρεια του κέντρου της συζήτησης που πάμε να κάνουμε, αλλά που με ενδιαφέρει και νομίζω ενδιαφέρει πολλούς αυτή τη στιγμή. Μάθαμε ότι σήμερα οι Υπουργοί Ενέργειας είπανε δεν βγαίνει πέρα ενιαία γραμμή. Θα το ξαναδούμε σε καμιά 20-25 μέρες. Οι αρχηγοί κυβερνήσεων και κρατών είχαν πει να τα βρούνε οι Υπουργοί. Προηγουμένως είχαν γίνει διάφορες συζητήσεις, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τι θέλω να πω με αυτό. Είχε καταλήξει να είναι κοινή πεποίθηση ότι σε αυτή την κρίση την ενεργειακή, κρίση προμήθειας, αν θα έχουμε φυσικό αέριο, αν θα έχουμε ρεύμα, και κρίση τιμών, πού θα φτάσουν οι τιμές που θα πληρώνει ο καταναλωτής, είχε φτάσει να θεωρείται ότι η λύση πρέπει, έτσι, ζόλεν, πρέπει να είναι ευρωπαϊκή. Η λύση δεν φαίνεται να προκύπτει ευρωπαϊκή, αν και αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει ένας ενθουσιασμός γιατί στις αγορές έπεσαν οι τιμές επειδή υπόθηκε ότι θα υπάρξει ευρωπαϊκή λύση. Μήπως λοιπόν κυνηγάμε χήμερες και πρέπει να δούμε τι μπορεί να κάνει η κάθε χώρα, μεγάλη, μικρή, πλούσια, φτωχή, εξαρτημένη, λιγότερο εξαρτημένη, μόνη της, και μετά να προσευχόμαστε για κοινές λύσεις. Κοιτάξτε, δεν είναι πολύ εύκολο να έχετε σε μια Ήπειρο όπως η Ευρώπη μια κοινή λύση, άμα λάβετε υπόψη ότι η Ήπειρος ξεκινάει από τη Λαπωνία και καταλήγει στην Κρήτη και τη Μάλτα με εντελώς διαφορετικές προοπτικές αναφορικά με τη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με διαφορετική λογική ως προς την χρήση της ενέργειας. Κάποιες χώρες είναι βιομηχανικά πολύ ανεπτυγμένες και χρειάζονται βεβαίως το φυσικό αέριο, το χρειαζόντουσαν ακριβέστερα μέχρι τώρα ως αποκλειστική φτηνή πηγή ενέργειας. Άρα, ζωή, δηλαδή, ναι. Πάρα πολύ δύσκολο να βρείτε λύσεις οι οποίες να ταιριάζουν σε όλους. Εμείς πάνω σε αυτό ως Ελλάδα, παρά τα όποια λάθη έγιναν, είμαστε σε πολύ προνομιακή θέση συγκριτικά με άλλους και αυτό καθιστά ίσως την αισιοδοξία που εμένα τουλάχιστον με διακρίνει δικαιολογημένη. Αν λάβουμε υπόψη πρώτα απ' όλα ότι ευτυχώς προωθήσαμε τις ανανεώσιμες πηγές έστω και αργά. Κανονικά θα έπρεπε βέβαια κάθε σπίτι να έχει ηλιοθερμικά και να μην έχει πλέον θερμοσύφωνες παλαιάς κοπής. Αυτό είναι κάτι το οποίο μας ξεπέρασαν οι Κύπροι, μας ξεπέρασαν στο Ισραήλ οι Ισραηλινοί. Λοιπόν, αυτό όμως φαίνεται πως έστω και αργά το καταλάβαμε. Υπάρχει μια μεγάλη εξέλιξη, η οποία όταν υλοποιηθούν και τα δίκτυα, γιατί αυτό είναι το πιο χρονοβόρο και καθυστερεί την επικράτηση των ανανεώσιμων πηγών, σίγουρα θα μας λύσει τα χέρια, γιατί η ηλεκτρική ενέργεια θα είναι φθηνή και θα μπορεί να χρησιμοποιείται και στα υγειακά, αλλά βεβαίως και στις επιχειρήσεις. Αυτό όμως ακόμη δεν το έχουμε πετύχει. Είμαστε σε καλό δρόμο. Και αυτό φαντάζομαι ότι μας διαφοροποιεί πολύ από τις βορειοευρωπαϊκές χώρες στο ερώτημά σας. Με αποτέλεσμα, δηλαδή, να μπορούμε να βλέπουμε
το αύριο μεθαύριο με κάποια καρτερικότητα, διότι το παραμεθαύριο θα είναι ευκολότερο. Το ρωτώ αυτό γιατί έχω την εντύπωση ότι αυτή η έκρηξη του κόστους της ενέργειας μπορεί και να βοηθάει στην γενίκευση της ενεργειακής μετάβασης, γιατί η μετάβαση σαν τέτοια θα είχε ούτως ή άλλως κόστος, άσχετα αν το τελικό αποτέλεσμα θα είναι φθηνότερη ενέργεια όταν επιτευχθεί. Δηλαδή οι επενδύσεις που έχουν να γίνουν θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν, άρα θα κοστίσουν. Στο ερώτημα αυτό η απάντησή μου είναι η εξής. Κανονικά θα πρέπει να ευχαριστούμε τον Πούτιν παρά το ότι είναι εγκληματίας, γιατί καταλάβαμε ότι πρέπει να χρησιμοποιούμε με μεγάλη φιδό την ενέργεια και γιατί βλέπουμε τώρα ότι πρέπει να σκεφτούμε με ποιους τρόπους θα μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε εκείνες τις μεταβλητές ενέργειες, οι οποίες και την τσέπη μας δεν θα την πειράξουν ιδιαίτερα, αλλά απ' την άλλη όμως γίνεται και η συζήτηση ευτυχώς ταυτόχρονα ως προς το θέμα του να με ένα σπάρο δύο τριγώνια, να πετύχουμε άρα βήματα τα οποία θα είναι χρήσιμα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Και αυτό ακριβώς υποθέτω υπονοείται. Άρα λοιπόν η επιτάχυνση της χρήσης των ενανεώσιμων πηγών, θα προχωρήσω και θα πω στη βάση των ενανεώσιμων πηγών και συνθετικών καυσίμων, όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία αφενός αποτελούν λύσεις για την παρούσα κρίση, απαιτέρου όμως μέσω μακροπρόθεσμα θα βοηθήσουν να μειώσουμε τους κινδύνους που υπάρχουν λόγω της όχι πλέον επαπειλούμενης, αλλά στην πραγματικότητα ήδη υπάρχουν αποδείξεις ότι λαμβάνει χώρα η κλιματική αλλαγή. Όλα αυτά τα ακραία φαινόμενα κλιματικά τα οποία συμβαίνουν δείχνουν ότι δυστυχώς δεν είναι πια μια απειλή, είναι μια πραγματικότητα. Κύριε Μουτσιόπουλο, με αναφερθήκατε στα συνθετικά καύσιμα, τα περίφημα e-fuels. Ναι. Μέχρι στιγμής δεν τα είδαμε να γενικεύονται ή να είναι δίπλα μας, να είναι ανταγωνιστικά. Θα ήθελα έτσι λίγο να μας τα περιγράψετε και σαν επιστήμονα, ο οποίος ξέρετε επί του αντικειμένου την πραγματικότητα, αλλά και την προοπτική του. Κοιτάξτε, είναι ακόμα νωρίς για τον απλό λόγο ότι ακόμα δεν είναι ανταγωνιστικά. Η αύξηση των τιμών βέβαια των ορυκτών καυσίμων βοηθάει και εδώ, γιατί θα τα κατασχίσει γρηγορότερα να είναι ανταγωνιστικά. Τώρα, για τους ακροατές, τηλεθεατές, θα ήθελα έτσι για αυτούς που δεν τα ξέρουν ακόμη να μας πείτε. Με πολύ απλά λόγια. Υδρογόνο, τι είναι η συνθετική βενζίνη, το συνθετικό δίζελ, τι είναι αυτά τα πράγματα. Ναι, με πολύ απλά λόγια, όταν μιλάμε για υδρογονάνθρακες, είναι ενώσεις που περιέχουν άνθρακα και υδρογόνο. Έτσι, εν μέρη βέβαια και οξυγόνο, κάποιες από αυτές. Όταν τώρα έχουμε, να πάρουμε ας πούμε μία ένωση η οποία προκύπτει ως η απλούστερη που θα μπορούσε κανείς να δει και με τη σχολική χημεία, η μεθανόλη, έτσι, που είναι άνθρακας υδρογόνο 3OH, έτσι, παράγεται από υδρογόνο και διοξείδιο του άνθρακα. Δηλαδή, υδρογόνο το οποίο θέλουμε για πλήστες εφαρμογές να παράγουμε με πράσινο τρόπο, δηλαδή από την ηλεκτρόλυση του νερού χρησιμοποιώντας ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αυτό το υδρογόνο, εάν το φέρουμε σε αντίδραση με διοξείδιο του άνθρακα, κατασκευάζουμε ένα μόριο μεθανόλης. Όταν το κάψουμε αυτό το μόριο, παράγεται πάλι το μόριο διοξειδίου του άνθρακα που χρησιμοποίησαμε για να το παρασκευάσουμε. Άρα δεν προσθέτουμε με την κάψη αυτής της μεθανόλης καθόλου διοξείδιο του άνθρακα. Διότι άρα έχουμε ουδετερότητα άνθρακα με αυτόν τον τρόπο. Αυτό θέλουμε άλλωστε στην τεχνολογία να πετύχουμε. Με τον τρόπο λοιπόν αυτό, αν παράγαμε μεθανόλη και μετά την εξευγενίζαμε σε δίζελ ή και βενζίνη, θα είχαμε συνθετικά καύσιμα και δεν χρειάζεται να μιλάω με το θα είχαμε δυνητικά, διότι είναι εφικτό και σήμερα, απλώς σήμερα ακόμη δεν συμφέρει. Έτσι. Θα συμφέρει όμως σύντομα, διότι για τα καράβια και για τα αεροπλάνα δεν υπάρχει άλλη λύση. Άρα λοιπόν, και εγώ πιστεύω και για τα βαρέα οχήματα σε μεγάλο βαθμό, άρα η τεχνολογία αυτή θα πρέπει να υλοποιηθεί. Οι μεγάλοι, να το πω έτσι, επιχειρηματίες στην περιοχή της ενέργειας το ξέρουν και ήδη επενδύουν στην κατεύθυνση αυτή. Και κάτι που θέλω να πω ακόμα σημαντικό είναι ότι τα συγκεκριμένα καύσιμα αυτά, τα οποία είναι απολύτως αηφόρα, επιτρέπουν και αποθήκευση ενέργειας πολύ καλύτερα από ότι οι μπαταρίες. Πολύ καλύτερα, γιατί μπορεί να είναι αποκεντρωμένα. Έτσι. Δεν κοστίζουν τόσο πολύ. Δεν έχουμε το πρόβλημα των υλικών που εξαρτώμεθα από Κίνα και από άλλες χώρες που υπάρχουν οι πρώτες ύλες, και θα επέτρεπαν μια τροφοδοσία και αυτονομία ενεργειακή, να το πω έτσι, από κομμένων περιοχών, μικρά νησιά δηλαδή, περιοχές πολύ μακριά που δεν μπορείτε να βάλετε στο δίκτυο, θα μπορούσαν
από την περίσσια ενέργεια σας, όταν έχετε πάρα πολύ άνεμο και δεν έχετε τι να κάνετε την ηλεκτρική ενέργεια που παράγετε, να παράγετε συνθετικά καύσιμα. Συνεπώς, είναι κάτι το οποίο θα μπει στη ζωή μας σε 5 χρόνια από τώρα, είναι η δική μου προφητεία. Να είμαστε καλά, να με ξανακαλέσετε, ίσως και πιο πριν βέβαια, αλλά στα 5 χρόνια από τώρα δεσμεύομαι ότι θα βλέπετε ότι θα υπάρχει πλέον στη ζωή μας το συνθετικό καύσιμο, το οποίο είναι και η μόνη λύση, και κλείνω, για να μην μακρηγορήσω, για τα 1,5 δισεκατομμύριο οχήματα με μηχανές εσωτερικής καύσης, τα οποία θα εξακολουθήσουν να κινούνται το 2050. Έχει υπολογιστεί ότι τότε θα πρέπει να έχουμε τον τρόπο να κινούνται αυτά κατά τρόπο βιώσιμο και δεν μπορεί παρά μόνο με αυτή τη δυνατότητα να είναι βιώσιμη η κίνησή τους, γιατί αν συνεχίζαμε να χρησιμοποιούμε βενζίνη και δίζελ από ορυκτά καύσιμα, θα συνεχίζαμε να αυξάνουμε τις εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα, οι οποίες, όπως ξέρουμε, προκαλούν αυτό το φαινόμενο του θερμοκηπίου και δι' αυτού την κλιματική αλλαγή. Βέβαια, την ίδια στιγμή της μόδας είναι, τον τελευταίο καιρό, πυκνώνουν και γύρω μας τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, η έννοια των ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Και έχω το ερώτημα, δικηγόρος είμαι, κάποια οικονομικά ξέρω, δεν πολύ καταλαβαίνω από επιστημονικά πράγματα, αλλά παρόλα αυτά, το ηλεκτρικό ρεύμα που παράγεται για να βάλω εγώ το ηλεκτρικό αυτοκίνητο, επιδοτούμενο κατά τα άλλα, στην πρίζα και να κυκλοφορήσω, παράγεται με κάποιον τρόπο, όπως το υπόλοιπο ηλεκτρικό ρεύμα. Και εδώ για μένα υπάρχει το εξής παράδοξο. Υπάρχει ένα τρίγωνο, υπάρχει η επιστήμη, η δυνατότητα, η τεχνολογία που περιγράψατε. Υπάρχει η οικονομία, το κόστος, υπάρχει και η πολιτική. Βλέπουμε λοιπόν ότι όταν έγινε το σούσουρο τώρα με το ενεργειακό πρόβλημα, ελήφθη μια πολύ ενδιαφέρουσα πολιτική απόφαση ευρωπαϊκή. Ενώ λοιπόν είχαν πει ότι το φυσικό αέριο δεν είναι πράσινο, αποφασίστηκε ότι θα είναι για λίγο καιρό πράσινο. Και επίσης, ενώ είχαμε αρχίσει να ξεχνάμε την πυρηνική ενέργεια, πλην Γαλλίας, τώρα αποφασίστηκε ότι και η πυρηνική ενέργεια είναι πράσινη. Μήπως δηλαδή οι έννοιες του πρασίνου ή μη παρά είναι πολιτικές? Κοιτάξτε, εγώ προσωπικά ως ειδικός στο θέμα θα πω ότι βεβαίως και δεν είναι πράσινη η οποιαδήποτε ορυκτή ουσία, δηλαδή με άλλα λόγια το φυσικό αέριο, όταν το καίτε, παράγεται διοξείδιο του άνθρακα. Άρα δεν είναι πράσινο. Ότι είναι όμως περιβαλλοντικά πιο καλό να καίτε φυσικό αέριο παρά πετρέλαιο, διότι το πετρέλαιο έχει μέσα προσμίξεις οι οποίες δημιουργούν προβλήματα προς την ηλεκτρική δίπανση μεγάλα. Είναι ο βαθμός απόδοσης που μπορείτε να πετύχετε με φυσικό αέριο υψηλότερος, άρα καλύτερα φυσικό αέριο παρά πετρέλαιο. Όμως, όταν βρίσκεστε στην ανάγκη, τότε και την πυρηνική ενέργεια θα συνεχίσετε να την αξιοποιείτε. Τους κακομοίρες δίδες, τους πράσινους στη Γερμανία, οι οποίοι ξεκίνησαν να υπάρχουν ως εχθροί της, ως αντίπαλοι της πυρηνικής ενέργειας. Έχω τώρα τον υπουργό, τον αντικαγκελάριο, που τον λυπάμαι λίγο, αλλά εξ ανάγκης, και όπως και εμείς με τον Λιγνίτη. Προσέξτε, ο Λιγνίτης είναι ρυπογόνος, το ξέρουμε. Και γι' αυτό το λόγο, το ότι ορθά η κυβέρνηση αύξησε το ποσοστό της χρήση λιγνίτη για την ηλεκτροπαραγωγή, είναι κάτι το οποίο θα το κάνουμε 1, 2, 3, 5 χρόνια, έτσι, αλλά μετά θα ξαναγυρίσουμε και μέχρι τότε θα έχει περάσει και το διάστημα που θα έχουμε επαρκέστατες πλέον μονάδες για την παραγωγή, αν έχουμε ανανεώσιμες πηγές, ώστε να κινούνται και τα οχήματα με ηλεκτροκινητήρες, διότι όταν μιλάω για τα συνθετικά καύσιμα, σας είπα πριν, τα βαρέα οχήματα, για τα μικρά οχήματα, βεβαίως και θα περάσουμε αργά ή γρήγορα στην ηλεκτροκίνηση, όμως αυτό παίρνει δεκαετίες, όχι χρόνια, δεκαετίες, γιατί σε πολλές χώρες θα συνεχίσουν να κινούνται και τα άλλα αυτοκίνητα, τα οποία θα πρέπει να μπορούμε να τα κινήσουμε κατά υφόρο τρόπο. Η ηλεκτρική ενέργεια, ξέρετε, είναι και πολύ υψηλότερος και εδώ ο βαθμός απόδοσης, είναι πολύ προτιμότερο από το να πάμε μέσω υδρογόνου, που έλεγα πριν, και μεθανόλης, κατευθείαν να φορτίσουμε τις μπαταρίες. Το πρόβλημα εδώ είναι οι μπαταρίες. Έτσι. Και το οποίο δεν είναι μόνο το κόστος, αυξάνει, είναι το 30-40% του κόστους του ηλεκτρικού αυτοκινήτου, είναι η μπαταρία. Έτσι, είναι το θέμα της απόστασης που θα μπορέσετε να διανύσετε πριν βρείτε κάπου να φορτίσετε. Οι υποδομές φόρτισης, πού θα φορτώσετε. Αυτό είναι. Το πρόβλημα το έχει πάρα πολύ μια χώρα όπως η δική μας, με τα πολύ μικρά νησάκια. Θα πρέπει σε κάθε νησάκι, όταν βρεθείτε, ξέρω εγώ, και έχει αδειάσει η μπαταρία, τι θα κάνετε? Αν είστε φολέγανδρο, ξέρω εγώ, και έχετε ένα αυτοκίνητο. Δηλαδή, είναι τέτοια προβλήματα, θα λυθούν. Αλλά θέλει και αυτό χρόνο. Εκεί η τεχνολογία επιταχύνει, πέραν αυτού που λέγατε πριν από λίγο, ότι το κόστος το υψηλό της ενέργειας στο τωρινό λειτουργεί κατά έναν τρόπο σαν ένας παράγον έλξης
για να αναπτυχθούν τεχνολογίες. Αλλά βλέπετε μία επιτάχυνση ή την ελπίζουμε? Μιλάμε τώρα για την ηλεκτροκίνηση. Μιλάμε και για την ηλεκτροκίνηση. Για την ηλεκτροκίνηση είναι από πίσω. Μιλάμε και για τη δημιουργία αποτελεσματικότερων μπαταριών, για παράδειγμα. Λοιπόν, εξασφάλιση των πρώτων υλών για τις μπαταρίες. Και για τα δύο ευχαρίστως. Καταρχήν, σε ό,τι αφορά τις μπαταρίες, είναι καθαρά θέμα υλικών. Δηλαδή, άρα γίνεται φοβερή έρευνα και γίνονται επενδύσεις για να βρεθούν καλύτερες λύσεις, οι οποίες θα μειώσουν τον όγκο και το βάρος για κάποια συγκεκριμένη ισχύ. Και όχι μόνο για ενέργεια, γιατί βασικά ισχύ επί χρόνος είναι η ενέργεια. Όταν έχετε λοιπόν, άρα θέλετε να διανύσετε 500 χιλιόμετρα αντί για 300, χωρίς να αυξηθεί το βάρος, θα θέλετε καλύτερες μπαταρίες. Αυτό προσπαθούμε τώρα να το πετύχουμε. Και μάλιστα στην Ευρώπη, επιτέλους, η Volkswagen, δεν ξέρω αν το έχετε αυτό πληροφορηθεί, ξεκινάει καθετοποίηση. Πλέον να μην εξαρτάται από Κινέζους ή άλλους σε ό,τι αφορά το θέμα των μπαταριών για όλο τους τον κύκλο ζωής. Δηλαδή, όταν πρέπει να χρηστευτεί μια μπαταρία, θα την παίρνει πάλι η Volkswagen ή η θηγατρική της και θα κάνει την ανακύκλωση έτσι ώστε να μην πετάμε χωρίς λόγο τα πολύτιμα υλικά που περιέχουν. Αναζωογονείται κατά κάποιον τρόπο η μπαταρία. Έτσι ακριβώς. Άρα, εδώ είμαστε καθοδόν σε αυτή την κατεύθυνση. Τώρα, αναφορικά με τα λοιπά ζητήματα, κάτι άλλο μου έχετε δείξει πριν. Το λησμόνισα. Πάντως, γενικώς η τεχνολογία αυτή τη στιγμή κάνει πολλές επενδύσεις, διότι υπάρχουν θέματα τα οποία πρέπει να λυθούν. Πάρτε παράδειγμα το υδρογόνο που λέγαμε πριν. Όταν θέλουμε να παράγουμε με την ηλεκτρόλυση, οι συσκευές για ηλεκτρόλυση έχουν το πρόβλημα ότι πρέπει να έχουν μια μόνιμη παραγωγή υδρογόνου. Και όπως καταλαβαίνετε, άμα δεν έχετε ήλιο, το βράδυ δηλαδή, το ερώτημα τι κάνεις τότε. Οπότε, άρα ο συνδυασμός με συστήματα αποθήκευσης, μπαταρίες γιατί όχι, θα έλυνε το πρόβλημα. Ή επίσης με κάποιους κύκλους που υπάρχουν, μπορεί κανείς να αξιοποιεί διαφορές θερμοκρασιών και να έχει αντί ηλιακής ενέργειας από εκεί την ενέργεια που χρειάζεται ως input για να παραγάγει υδρογόνο ακόμα και σε ώρες που δεν έχει ηλιακή ενέργεια. Όλα αυτά είναι θέματα εχμής στην καινοτομία αυτή του περίοδου και πιστεύω ότι χάρη σε αυτή την κρίση υπάρχει μια επιτάχυνση την οποία θα την αξιοποιήσουμε πάρα πολύ καλά για να μειώσουμε ακριβώς τους κινδύνους από την κλιματική αλλαγή. Πάμε σε έναν άλλο εντός ή εκτός εισαγωγικών κίνδυνο. Από ό,τι φαίνεται διανύσαμε ως ανθρωπότητα, ως Ευρώπη τα τελευταία 30 χρόνια μια πολύ μεγάλη απόσταση. Εγώ ακόμα αντιχούν στα αυτιά μου όταν ήμουν μέλος του φοιτητικού κινήματος τα πρώτα σκυρτήματα των οικολόγων που έλεγαν πυρηνική ενέργεια όχι ευχαριστώ. Το θυμάστε το αυτοκόλλητο. Βεβαίως. Τους πράσινους, την Πέτρα Κέλλη, τα ξέρετε τα γερμανικά καλύτερα από μένα. Και φτάσαμε η Κομισιόν να χαρακτηρίζει σήμερα πράσινη την πυρηνική ενέργεια. Η οποία είναι μηδενικού άνθρακα μεν, μη βρώμικη κατά τα συμβατικά. Αλλά εγώ αυτό που θέλω να σας ρωτήσω είναι αυτό που αναρωτιέται ο κόσμος. Νοπές είναι και οι μνήμες με το Τσέρνομπιλ. Μη φάμε λαχανικά και κινδυνεύσουμε. Δηλαδή τώρα είναι όλα ακίνδυνα με την πυρηνική ενέργεια. Λοιπόν, αυτά τα ξέρω πάρα πολύ καλά. Το πρώτο μου πτυχίο ήταν πυρηνικός μηχανικός σε σημείο. Και ήδη το 1978. Πήγαμε στο άκρο, πείτε μας λοιπόν. Το 1978 αποφάσισα να μην συνεχίσω εκεί, διότι έβλεπα ότι είχε ήδη γίνει ένα πρώτο ατύχημα, το Three Mile Island, το οποίο δεν το είχαμε πολύ ακούσει εδώ. Ακολούθησε το Τσερνόμπιλ του 1987. Δηλαδή, άρα αυτό το οποίο μαθαίναμε τότε εμείς τους φοιτητές και μαθαίνανε και αργότερα οι φοιτητές, ότι είναι απίθανο να γίνει το ατύχημα, αποδείχθηκε περίτρανα και στο Τσερνόμπιλ και στη Φουκουσίμα ότι δεν είναι καθόλου απίθανο. Και η ζημιά που θα αποκριθεί από ένα τέτοιο ατύχημα είναι τέτοια, ώστε δεν έχει νόημα η περαιτέρω ανάπτυξη μιας τεχνολογίας όταν έχουμε πλέον τις ανανεώσιμες πηγές που πριν από 10 χρόνια κάποιοι γελάγανε, τώρα όλοι πλέον έχουν πιστεί ότι είναι το μέλλον. Και γι' αυτό το λόγο δεν υπάρχει σκοπιμότητα, λυπάμαι που το λέω, ούτε καν για τη σύνδεξη, γιατί κάποιοι λένε η σύνδεξη, έτσι, που έχουν μπει δισεκατομμύρια σε ό,τι αφορά τις μονάδες τις πειραματικές, πιθανόν κάποτε να την πετύχουμε, αλλά δεν θα τη χρειαζόμαστε, θεωρώ. Γιατί θα υπάρχουν άλλες λύσεις. Και να μην ξεχάσουμε και τη βιομάζα, να σας πω κάτι άλλο. Μια χώρα όπως η δική μας, που έχει τόσο ισχυρό πρωτογενή τομέα, είναι πολύ κρίμα να μην αξιοποιεί την ενέργεια από ακριβώς τα αγροτικά απόβλητα. Όπως επίσης αγροτικά απόβλητα και τα βιοαπόβλητα, τα οικιακά, που σύντομα θα τα πάμε πηγαίνουν στους καφεκάδους. Όλα αυτά αποτελούν ενεργειακή πρώτη ύλη. Άλλες χώρες τα αξιοποιούν. Εμείς όχι ακόμα. Είναι μια λαμπρή ευκαιρία
τώρα και βλέπω με χαρά ότι το έχουν καταλάβει, να προωθηθούν αυτές οι δυνατότητες, γιατί κερδίζουμε χρήματα από αυτό. Το βιοαέριο είναι πολύ κοντά στο φυσικό αέριο και είναι απολύτως αηφόρο, δηλαδή μπορεί να αξιοποιείται ενεργειακά χωρίς προβλήματα για το κλίμα. Κύριε Μουσιόπουλε, υπάρχει μια αλυσίδα στο μυαλό μου, θέλω να δω αν είναι σωστή. Υπάρχει η επιστήμη. Αναπτύσσει και δημιουργεί δυνατότητες τεχνολογικής ανάπτυξης. Δεύτερος κρίκος. Υπάρχει η οικονομία, η οικονομική διάσταση που επιτρέπει να γίνουν οι επενδύσεις ώστε οι τεχνολογίες να βρουν εφαρμογές. Υπάρχει η πολιτική, να είναι καλά, πάντα υπάρχει, που παίρνει τις αποφάσεις. Υπάρχει όμως και η κοινή γνώμη. Το λέω αυτό επειδή μόλις πριν από λίγο μιλούσατε για τη βιομάζα. Για τη βιομάζα στον αγρότη. Στην Ολλανδία έχουμε δει integrated, ολοκληρωμένα συστήματα αγροτικά που έχουν μηδενική ανάγκη εισαγωγής ενέργειας και πουλάνε και λίγη ενέργεια στο δίκτυο. Έχουμε όμως την οικοκυρά. Έρχομαι από τη Γερμανία, όπου είδα αυτούς τους περιονίμους κάδους. Και μπλε και πράσινος και καφετής και ωραία τοποθετημένη έξω από τα ωραία σπίτια των Γερμανών. Αυτό όμως είναι η κοινή γνώμη. Η εξειδικευμένη κοινή γνώμη, ο αγρότης, αλλά και η γενική κοινή γνώμη. Ποιος οδηγεί τη συζήτηση, η επιστήμη, η τεχνολογία, η οικονομία, η πολιτική ή ο πολίτης ως κοινή γνώμη? Είναι πάρα πολύ καλή η ερώτησή σας. Εγώ θα σας απαντήσω ως εξής. Θεωρώ ότι σε μικρές κοινότητες στη χώρα μας υπήρχε πολύ πλησιέστερη λογική από αυτή που σκεγγραφίσατε για Ολλανδία και Γερμανία από αυτό που υπάρχει στις ελληνικές μεγαλοπόλεις. Γιατί η γιαγιά στο χωριό, ας πούμε, ό,τι αποφάγει είχε, δεν το πέταγε, το χρησιμοποιούσε. Γινόταν εδαφοβελτιωτικό. Και το ξέραμε αυτό και ως μικρά παιδιά. Και μάλιστα γελάγαμε που η γιαγιά δεν πέταγε στα σκουπίδια τίποτε ακριβώς ως οργανικό απόβλητο. Άρα δημιουργία. Και η πατατόφλου δεν γινόταν λίπασμα. Βεβαίως. Όπως επίσης, το ίδιο πράγμα φυσικά ισχύει αν πάμε πιο πέρα και σε θέματα καθαριότητας κλπ. Δυστυχώς, όσο μικρότερο είναι ο μέρος στη χώρα μας, τόσο πιο καθαρό είναι και άσπρο. Λοιπόν, αλλά για να γυρίσω πίσω, είναι πράγματι θέμα κοινωνικό. Άρα, όταν μια κοινωνία απαρτίζεται από άτομα τα οποία βλέπουν τις αξίες αυτού του είδους, υλοποιούνται και οι τεχνολογικές δυνατότητες, γίνονται και οι επενδύσεις που χρειάζεται για να υπάρξει μια πραγματικότητα στην υλοποίηση αυτή κλπ. Κλπ. Άρα δεν διαφωνούμε καθόλου. Πιστεύω ότι το ζήτημα δεν είναι ούτε αμιγώς επιστημονικό, ούτε αμιγώς οικονομικό και οι πολιτικοί βέβαια πάντοτε τι κάνουν, ανταποκρίνονται λίγο ως πολύ στα κελεύσματα των ανθρώπων με τους οποίους διοικούν. Οπότε, άρα, γι' αυτό το λόγο, η εκπαίδευση, εγώ το βασικό θέμα που έχω ακόμη ως αντικείμενο είναι είμαι δάσκαλος. Προσπαθώ είτε τους φοιτητές μας, είτε την κοινή γνώμη στον βαθμό που ερωτώμε, και χαίρομαι που και σήμερα ερωτώμε, έτσι, να λέω το εξής, ότι η γνώση είναι δύναμη. Όταν ξέρεις ότι πρέπει να χωρίσεις τα απόβλητα και τα βιοαπόβλητα να τα ρίξεις στον καφέ κάτω, γιατί είναι καλό τελικά και για την τσέπη σου, για το περιβάλλον σου, έτσι, και εννοείται και για την οικονομία. Θα δώσεις δουλειές σε ανθρώπους οι οποίοι θα μπουν στον κύκλο αυτών, η κυκλική δηλαδή η οικονομία στην οποία μπαίνουμε σιγά σιγά και η οποία αποτελεί την τεχνολογία κλειδί, να το πω έτσι, για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, είναι κάτι στο οποίο όλοι μας θα πρέπει να καταλάβουμε ότι έχουμε τον ρόλο, ο οποίος εάν τυχόν τον αναλάβουμε, θα βοηθήσουμε όλοι στο να έχουμε ένα καλύτερο μέλλον σε ό,τι αφορά και το περιβάλλον. Έχουμε δύο ερωτήσεις. Θα κρατήσω την τελευταία για τον Αντώνη Παπαγιαννίδη για να κλείσει. Εγώ αυτό που θέλω να σας ρωτήσω είναι για την Θεσσαλονίκη, που είναι μια περίπτωση ιδιόμορφης πόλης. Δεν έχει λύσει το συγκοινωνιακό της. Εδώ ο κόσμος αμφιβάλλει εάν αθετηθούν υποσχέσεις ότι το μετρό θα βγει στις ράγες του στα τέλη του 23, θα έχουμε κοινωνική έκρηξη. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει συγκοινωνία. Απ' την άλλη μεριά έχουμε το θαλάσσιο μέτωπο, τη βιώσιμη ανάπτυξη που ακούμε. Αλλά ποια είναι η βιώσιμη ανάπτυξη, κύριε καθηγητά, όταν δεν έχουμε βιώσιμες συνθήκες ζωής για τις επόμενες γενιές? Θα ήθελα έτσι λίγο να μου κάνετε αυτή τη διάκριση σαν επιστήμονα. Τώρα με φαίνεται σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση, γιατί εντάξει, θα πρέπει να και εγώ να πω ότι σε πολλά ζητήματα χάθηκαν ευκαιρίες, αργήσαμε πάρα πολύ. Δηλαδή το ζήτημα το συγκοινωνιακό που το δείξατε αφορά και είναι πολύ σημαντικό για την αηφορία και αυτό. Και βεβαίως φταίμε λίγο και οι ίδιοι, γιατί θα μπορούσαμε να αξιοποιούμε πολύ περισσότερο
και τα ποδήλατα. Δηλαδή, αυτό δεν το αναφέρατε, το αναφέρω όμως εγώ, ότι είναι ένα σύνδυασμα στη Θεσσαλονίκη. Ότι δηλαδή οι ποδηλατόδρομοι, διάφοροι δήμαρχοι επιχείρησαν να φτιάξουν ποδηλατόδρομου. Δεν έχει ποδηλάτες να πάνε. Και σκοτώνονται άνθρωποι, σκρυπάνε τα αυτοκίνητα, διότι ακριβώς δεν υπάρχει ο τρόπος που τον λέγατε πριν για Γερμανία. Εκεί προφανώς υπάρχουν ειδικοί δρόμοι που πηγαίνουν τα ποδήλατα με φανάρι, με σηματοδότες κλπ. Άρα και αυτό είναι θέμα, ξέρετε, παιδείας και κουλτούρας. Ότι δηλαδή, αν μπορείτε πολλά πράγματα να μην τα περιμένετε ως πολιτικούς, αλλά να τα κάνετε ο ίδιος ως πολίτης ή ως ομάδα πολιτών. Η Θεσσαλονίκη πάντως πράγματι, σε αντίθεση με την Αθήνα, και εδώ είναι ένα ζήτημα που πρέπει να ρωτήσετε τους πολιτικούς, όχι εμένα, για ποιο λόγο, έτσι, δεν καταφέρνει έργα τα οποία εξαγγέλλονται, αλλά δεν υλοποιούνται, ενώ στην Αθήνα βλέπετε ότι η μία γραμμή μετρό μετά την άλλη υλοποιείται μέσα σε χρόνο ελάχιστο. Συνεπώς είναι ένα μεγάλο πρόβλημα και ο Θεσσαλονικιός βέβαια έχει όντως με το δικαιολογημένα και όλα χτυκιάσει, να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση, για το μετρό, το οποίο ξεκίνησε το 6. Το έθεσα γιατί ακούμε για βιώσιμες πόλεις, βιώσιμα λιμάνια, βιώσιμη ανάπτυξη και αναρωτιέται ο απλός πολίτης. Πάντως, βιώσιμα όλα αυτά, χωρίς βιώσιμες συνθήκες ζωής για τον απλό πολίτη, είναι ένα άδειο. Πάντως, κύριε Βλάτια, για να μην. Λοιπόν, η Θεσσαλονίκη είναι αξιαγάπητη και έτσι όπως είναι, και έχουμε, γι' αυτό το λόγο και οι Αθηναίοι έρχονται και λένε τι ωραία που είναι η πόλη σας. Μια καλή ευκαιρία για το τελευταίο ερώτημα του Αντώνη. Εγώ θα δεχθώ την πρόκληση να πω ότι η Θεσσαλονίκη είναι μια πόλη πολύ πιο ευχάριστη από την Αθήνα, της οποίας είμαι γέννημα και θρέμα. Τα παιδιά μου δεν σπουδάσαν στη Θεσσαλονίκη, σπουδάσαν στην Κρήτη, αλλά χαίρομαι που τώρα άλλοι συμφοιτητές τους βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη και βρίσκουμε και αφορμή να ερχόμαστε. Υπάρχει και η έκθεση που πάντοτε είναι μια αφορμή, αλλά ξεκινώντας από αυτό θέλω να πω κάτι άλλο. Μια ερώτηση που θα την έλεγα, θα την αυτοχαρακτήριζα βάθος. Εσείς είσαστε στον επιστημονικό χώρο, επικοινωνείτε και με την τεχνολογία, καταλαβαίνετε την οικονομικότητα, μιλάτε για την πολιτική, για την κοινή γνώμη. Μιλούσατε περί βιωσιμότητος εδώ και πολύ καιρό. Είπατε και μάλιστα ότι κάποια στιγμή την επιστημονική σας διαδρομή την εκαθόρισε η αίσθηση που θα πάνε τα πράγματα όταν φύγατε από την πυρηνική ενέργεια. Γενικά όμως, κύριε Μουσιόπουλε, πείτε μου κάτι. Πιστεύετε ότι σας ακούμε, σας ακούνε περισσότερο οι άνθρωποι τώρα μετά τις πολλαπλές κρίσεις? Κρίση του κορονοϊού. Ακούσαμε τους βιολόγους, τους γιατρούς περισσότερο. Κρίση οικονομική. Τώρα δεν ξέρω αν οι οικονομολόγοι είναι επιστήμονες ή όχι. Ας την αφήσουμε στην άκρη την κουβέντα. Κρίση ενεργειακή. Ακούμε εσάς. Σας ακούνε αληθινά περισσότερο? Εγώ νομίζω ότι η κρίση βοήθησε στο να προβληματίζεται περισσότερο ο άνθρωπος, οπότε να αξιολογεί καλύτερα όταν ακούει κάτι που τον πείθει. Και στην ενέργεια, αλλά και στα θέματα των αποβλήτων, στα οποία αναφέρθηκα ακροθυμώς μόνο σήμερα, νομίζω ότι υπάρχει ευήκο νους και γι' αυτό το λόγο έχουμε ίσως και την πολύ καλύτερη πλέον νομοθετική ρύθμιση πραγμάτων, που μόνο ένα θα σας πω εγώ, ήδη από το δεκαετία του 90, έλεγα συνεχώς ότι πρέπει να χρεώνεσαι όταν ρηπαίνεις, όταν πετάς το σκουπίδι. Να βρεθεί τρόπος αντί να πληρώνεις με βάση των εμβαδών της κατοικίας, να πληρώνεις με βάση του πόσα σκουπίδια προκαλείς. Τώρα μπήκε στο νόμο. Το πληρώνω όσο πετάω, είναι πλέον νόμος. Άρα λοιπόν βελτιωνόμαστε. Αργεί λίγο περισσότερο το σύστημα στην Ελλάδα και ο κόσμος έχει πλέον, όπως είπατε και συμφωνώ, γίνει πιο προβληματισμένος και γι' αυτό το λόγο ακούει περισσότερο. Δεν ξέρω αν τα δέχεται όλα, αλλά δέχεται όλο και περισσότερα. Και ήδη αυτό είναι, έλεγα πριν, είμαι αισιόδοξο. Θεωρώ ότι και σε αυτό σιγά σιγά γινόμαστε καλύτεροι. Μάλιστα. Για να δούμε. Κύριε Μουσιόπουλε, να σας ευχαριστήσουμε θερμά για την παρουσία σας εδώ στην εκπομπή Μισή Ώρα στην Οικονομία. Μας είπατε πάρα πολύ σημαντικά θέματα και του ειδικού γνωστικού σας αντικειμένου, αλλά και ευρύτερα. Και θα έλεγε κανείς, είναι και η φύση της δουλειάς σας να τοποθετήσετε και ευρύτερα, γιατί αυτά είναι θέματα που καίνε. Όχι μόνο ενεργειακά, συνολικά θέματα που καίνε. Και εγώ σας ευχαριστώ και όπως είπα, νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Και δώσαμε ραντεβού για μετά από 5 χρόνια, αλλά ή δυνατόν και κάπως νωρίτερα. Όποτε θέλετε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε τον κύριο Μουσιόπουλο, ευχαριστούμε τον Αντώνη Παπαγιαννίδη, αλλά πάνω απ' όλα ευχαριστούμε εσάς, φίλες και φίλοι, που παρακολουθήσατε άλλη μια εκπομπή της σειράς Μισή Ώρα στην Οικονομία. Γεια σας.